Έρχονται αυξήσεις σε 400 περίπου φάρμακα μετά τις ευρωεκλογές. Αφορούν στα φθηνά φάρμακα ως επιτοπλίστων με έμφαση στα ενέσιμα. Τι ακριβώς και πώς δεν το γνωρίζω και το θέμα αυτό ζήτησα τη βοήθειά του για να το δούμε, και ενώ ζήτησα την βοήθεια του κυρίου Χαράλαμπου Κετσιμπάση, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης Δωδεκανήσου. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δολγεράκη, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Λοιπόν, σωστά διαβάσατε στο άρθρο, ήταν κάτι το οποίο έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας τις προηγούμενες ημέρες και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί καθώς γνωρίζετε έχουμε από τις φθηνότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη και όπως βλέπετε με τις αυξήσεις συνεχώς γύρω μας σε όλα τα προϊόντα, αρκετά φάρμακα αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν σε τιμή κάτω του κόστους, έτσι, δηλαδή στις εταιρείες κοστίζει περισσότερο να το παράξει αυτό το φάρμακο παρά να το βγάλει στην αγορά. Γι' αυτό έχουμε και πολλές ελλείψεις σε αρκετά φθηνά φάρμακα και έχουμε ελλείψεις σε αυτών των φαρμάκων που και απόσυρση από την αγορά. Οπότε οι εταιρείες έχουν ζητήσει μία ανατίμηση. Το Υπουργείο Υγείας βγάζει κάθε χρόνο δύο φορές δελτία τιμών. Μία είναι περίπου τώρα τον Ιούνιο και μία προς το τέλος του χρόνου. Και μετά από μία δεκαετία περίπου συνεχών μειώσεων τιμών φαρμάκου, πιθανόν θα είναι το πρώτο δελτίο που θα έχει αύξηση κάποιων πολύ φθηνών, κυρίως ελληνικών γενοσίμων φαρμάκων, προς τα πάνω. Λοιπόν, να ρωτήσω για να το καταλάβω. Ναι, ναι. Λέτε εσείς και κάνετε μια πρώτη διαπίστωση ότι αυτό το οποίο αυτή την ώρα εγκρίθηκε ή είναι υποσκέψη είναι υποσυζήτηση. Είναι προς διαβούλευση. Είναι προς διαβούλευση. Ωραία. Βγαίνουν οι εταιρείες, προτείνουν κάποιες τιμές, βγαίνει το Υπουργείο, προτείνει κάποιες άλλες, τέλος πάντων, σύμφωνα με τις τιμές των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τότε το διαβουλεύονται με τις εταιρείες. Λέτε λοιπόν ότι είναι υποδιαβούλευση. Αν θυμάμαι καλά, οι προτάσεις είναι για αύξηση σε 900 περίπου φάρμακα. 900 είναι τα αιτήματα, ναι. Τα αιτήματα. Μιλάμε για αυτά τα 400 που φαίνεται να γίνεται αυτή την ώρα η διαβούλευση. Ωστόσο, δεν μπορεί κάποιος να πει κάτι, γιατί αμέσως μετά την λήψη των αποφάσεων κλπ., δεν ξέρουμε και ποιες θα είναι οι ενστάσεις οι οποίες θα κατατεθούν από τις φαρμακευτικές εταιρείες, έτσι δεν είναι? Οπότε ακριβώς, μπορεί ακριβώς να είναι. Υπάρχει μια διαδικασία ενστάσεων. Ωραία. Και τα 400 μπορεί να είναι και παραπάνω. Έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι αν πάρουν το πράσινο φως αυτά τα 400, θα βγουν και άλλες εταιρείες και θα ζητήσουν και θα πρέπει να το τεκμηριώσουν για ποιο λόγο βέβαια ζητούν. Το ωραία, το λέω για την κουβέντα έτσι όπως διεξάγεται, και όχι για το αν είναι καλό ή κακό οι ανατιμήσεις. Δεν λέω ωραία επειδή θα υπάρχουν οι ανατιμήσεις στα φάρμακα. Κοιτάξτε, οι ανατιμήσεις. Λέτε εσείς ωστόσο ναι, ότι κρίνεται πως αυτή η διαβούλευση με το να πάρει το φθηνό φάρμακο, δεν ξέρω αν η τιμή πάει στο 1 ευρώ, 2 ευρώ προς τα πάνω, και αν μιλάτε για φάρμακα κάτω από τα 10 ευρώ, ότι είναι σωστό. Πιθανόν γιατί είναι με και αυτό. Φάρμακα κάτω από 5 ευρώ αυτά, έτσι. Α, μάλιστα. Για φάρμακα τα οποία είναι πολύ φθηνά αυτή τη στιγμή και δεν συμφέρει καν να κυκλοφορούν στην αγορά. Η γιατί, μπαίνει μέσα που λέμε. Γιατί λέτε ότι αυτό θα βοηθήσει σε αυτό το πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που λέγεται έλλειψη φαρμάκων και θα ανακόψει λίγο εκεί τη φόρα, Των ελλείψεων αυτό λέτε. Ένας από τους κύριους λόγους που αυτή τη στιγμή υπάρχουν έλλειψη στα φάρμακα είναι οι πολύ φθηνές τιμές τους σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πιο φθηνά φάρμακα ακόμα και από χώρες του τρίτου κόσμου. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι έχουμε τα φθηνότερα φάρμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε πιο φθηνά φάρμακα και από χώρες του τρίτου κόσμου. Και δυστυχώς αυτό δεν αποτυπώνεται στον Έλληνα ασθενή, βέβαια, έτσι όπως είναι το ασφαλιστικό μας σύστημα δομημένο. Τι εννοείται, δηλαδή, δεν αποτυπώνεται στον Έλληνα ασθενή? Δεν αποτυπώνεται στον Έλληνα ασθενή γιατί δεν πληρώνει αναλογικά τη τιμή του φαρμάκου. Πληρώνει με βάση άλλων κριτηρίων συμμετοχή φαρμάκου. Οπότε, καμιά φορά, ενώ οι τιμές των φαρμάκων, σας λέω, τα τελευταία 10 χρόνια πέφτουνε, οι συμμετοχές που πληρώνουν οι ασθενείς δεν πέφτουν. Μιλάτε για το αρχικό σκεύασμα, μιλάτε για τα γενώσιμα, μιλάτε επίσης. Μιλάω και για τα γενώσιμα
και για τα πρωτότυπα φάρμακα. Οι τιμές των φαρμάκων μειώνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Στην ίδια κατηγορία είναι και τα μη συνταγογραφούμενα, γιατί πάρα πολλές φορές εκεί μπερδευόμαστε. Τα μη συνταγογραφούμενα, τα μη υποχρεωτικό συνταγογραφούμενα φάρμακα, οι τιμές τους καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρεία. Θεωρείται ένα εμπορικό προϊόν. Οπότε οι τιμές εκεί αυξάνονται και ο ασθενής πληρώνει τους άλλους το 100% της τιμής. Δεν υπάρχει κάποια αποζημίωση από τον ασφαλιστικό φορέα. Και εκεί συνεχώς οι τιμές αυξάνονται. Μάλιστα. Δεν πέφτουν. Λοιπόν, αυτό πότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως διαβούλευση? Συνήθως προς τα τέλη του Ιουνίου θα ανακοινωθεί το δελτίο το τελικό. Οπότε από εκεί και πέρα έχουν ένα περιθώριο οι εταιρείες να προσαρμοστούν στις νέες τιμές και τα φαρμακεία μετά από κανένα μήνα περίπου. Δηλαδή ο ασθενής περίπου μετά από κανένα μήνα θα αρχίσει να βλέπει τη διαφορά. Τέλη Ιουλίου πιθανόν. Κύριε Κιτσιμπάση, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι επειδή δεν συμφέρει στην αγορά και δεν υπάρχουν και με τα κέρδη για ένα πολύ φθηνό φάρμακο, θεμητό θεωρείται από τη μία αυτό, αλλά από την άλλη γίνεται αυτό το οποίο ακούμε πάρα πολύ συχνά, ότι εξάγουμε αυτά τα φάρμακα και τα δίνουμε σε καλύτερες τιμές στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή γενικότερα υπάρχει ένα παγκόσμιο θέμα ελλείψεων, έτσι, το οποίο δεν ευθύνεται μόνο στις φθηνές τιμές. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην παραγωγή, υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση λόγω της πανδημίας που ακόμα επηρεάζει, και αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι στην ελληνική επικράτεια είναι περίπου 1010 κωδικοί φαρμάκων σε διαχείριση. Από αυτά τα 1010, από αυτούς τους 1010 κωδικούς, δηλωμένες επίσημα ελλείψεις από τις εταιρείες στον ΕΟΦ είναι μόνο τα 155 σκευάσματα, έτσι. Από τα 1010, τα 690 είναι πραγματικά ελλειπτικά. Δηλαδή δεν στέλνουν καθόλου οι εταιρείες ή στέλνουν σε πάρα πολύ λίγες ποσότητες. Για τον ΑΒΓ λόγο, ένας λόγος είναι η μειωμένη παραγωγή. Άλλος λόγος είναι οι φθηνές τιμές των φαρμάκων, κάτι το οποίο δεν συμφέρει την εταιρεία να το φέρνει σε όλες τις ποσότητες που έχει ανάγκη η αγορά. Μόνο το 30% από αυτόν αφορά εξαγωγές, και πάλι να γνωρίζω ότι οι εξαγωγές δεν γίνονται κατά κόρον. Δηλαδή υπάρχει μια διαχείριση, πρώτα να καλύπτεται η αγορά και μετά ό,τι επιπλέον υπάρχει να γίνεται σε εξαγωγή. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα μεγάλο σχετικά, να γυρίσω στο θέμα πάλι των τιμών των φαρμάκων, ότι οι εταιρείες όταν δεν τις συμφέρει ένα φάρμακο να το κυκλοφορεί, το πάει για απόσυρση. Το κράτος όμως, όταν δεν υπάρχει ένα αντικατάστατο φάρμακο για την πάθηση, υπάρχουν, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή δύο σκευάσματα τα οποία δεν υπάρχει αντικατάσταση. Οι εταιρείες έχουν σταματήσει γιατί δεν τους συμφέρει λόγω των χαμηλών τιμών, και αναγκάζει το κράτος μέσω του ΙΦΕΤ, που είναι η κρατική εταιρεία, η κρατική φαρμακαποθήκη, ας το πούμε έτσι, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, να τα εισάγει από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποτέλεσμα να εισάγονται σε τιμές πολλαπλάσιες από ό,τι κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, ένα φάρμακο αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 4-5 ευρώ, που τα οποία είναι για την μανία, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, και αναγκάζεται να το φέρει σε τιμή 25 ευρώ. Έτσι καταλαβαίνετε τώρα γιατί τιμές διαφορετικές μιλάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, το οποίο εάν εξ αρχής δινόταν μια μεγαλύτερη τιμή, κάτι που να συμφέρει την ελληνική εταιρεία να το κυκλοφορεί στην αγορά, φαντάζομαι δεν θα γινόταν όλη αυτή η διαδικασία. Πέρα του κόστους είναι και χρονοφόρο όλο αυτό, έτσι, γιατί θέλει τουλάχιστον 3-4 μήνες για να εισαχθεί ένα φάρμακο, με ό,τι κίνδυνο επιφέρει αυτό στον ασθενή να μείνει 3-4 μήνες χωρίς τη θεραπεία του. Πείτε μας κάποια φάρμακα από αυτά, κύριε Κιτσιμπάση, δηλαδή τα οποία δεν παράγονται. Δεν παράγονται. Και εμείς τα εισάγουμε σε πολλαπλάσια τιμή για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Ένα παράδειγμα τέτοιο πρόσφατο, ας πούμε, είναι ο αντιτετανικός ορός, έτσι. Το οποίο το κυκλοφορούσε εδώ η εταιρεία, δεν είχε πάρει την τιμή που έπρεπε να πάρει, γιατί ξέρετε ότι ειδικά τα ενέσιμα έχουν ένα ακριβό κόστος παραγωγής, και αναγκαστικά η εταιρεία το σταμάτησε, δεν το φέρνει, και τώρα το φέρνουμε από το εξωτερικό. Είχε εδώ περίπου στα 12-13 ευρώ, νομίζω ήταν η τελευταία τιμή, η τελευταία τιμή που είχε δώσει το ελληνικό κράτος, και αυτή τη στιγμή κοστίζει 30 ευρώ που το εισάγουμε από το εξωτερικό, έτσι.
Αυτά πραγματικά είναι τα περίεργα της αγοράς που δυσκολεύουν πάρα πολύ τη ζωή μας. Ο αντιτετανικός ουρός γράφεται, συνταγογραφείται δηλαδή. Συνταγογραφείται, ναι, ναι, συνταγογραφείται. Και σκεφτείτε ότι αυτό επιβαρύνει, δεν επιβαρύνει μόνο τον ασθενή, επιβαρύνει και το ασφαλιστικό ταμείο. Που είναι πάλι το ίδιο το κράτος. Δηλαδή θα μπορούσε το κράτος να βρει με την εταιρεία μια τιμή μέση, ας πούμε, η οποία να συμφέρει και την εταιρεία και να μην χρειάζεται να μπαίνει σε όλη τη διαδικασία να εισάγει από άλλες χώρες. Και φυσικά η εισαγωγή δεν γίνεται πάλι όσο θέλουμε, έτσι, γιατί και οι άλλες χώρες κοιτάνε να κάνουν να διασφαλίσουν και εκείνες τις ποσότητες που χρειάζονται οι ίδιες. Οπότε το περισσεύμα τους μας στέλνουν. Μάλιστα. Άλλα σκευάσματα έτσι περίπου στην ίδια κατηγορία για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Εντάξει, είναι κυρίως σκευάσματα τα οποία αφορούν ογκολογικές παθήσεις, αλλά υπάρχουν και σκευάσματα για παθήσεις των χοληφόρων αγκείων, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή έχει έλλειψη και δεν υπάρχει κάτι σε αντικατάσταση. Και κυρίως είναι το φάρμακο, ένα φάρμακο συγκεκριμένο για την, για την μανία. Για ψυχιατρικές παθήσεις. Το λίθιο συγκεκριμένα, βέβαια το λίθιο είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία γιατί έχει αυξηθεί πολύ και η πρώτη ύλη λόγω των μπαταριών λιθίου που χρησιμοποιούν, επειδή και το λίθιο χρησιμοποιείται και στις μπαταρίες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όλα αυτά. Οπότε έχει αυξηθεί η πρώτη ύλη, οπότε το φάρμακο δεν μπορεί να παρασκευαστεί. Σας παρακαλώ, γιατί μου εξάπτεται τώρα έτσι την περιέργεια πολύ περισσότερο. Ογκολογικές παθήσεις. Μιλάμε για καρκινικά φάρμακα, αντικαρκινικά φάρμακα. Ναι, διάφορα σκευάσματα τα οποία κυκλοφορούν στο νοσοκομείο. Αυτά κυρίως έχουν λήψει και τα εισάγουν. Πόσο δηλαδή κόστιζαν στην παραγωγή τους στην Ελλάδα και εμείς τώρα τους κάνουμε εισαγωγή? Δεν τα διαχειριζόμαστε αυτά. Εμείς αυτά είναι κρατικά ήδη, οπότε δεν γνωρίζω στο τελείο, αλλά φαντάζομαι κόστιζαν σε. Δεν είναι η παραγωγή στην Ελλάδα, αυτά η παραγωγή κυρίως γίνεται στο εξωτερικό. Απλώς δεν συνέφερε την εταιρεία να τα εισάγει στην Ελλάδα. Αυτό. Δεν το κατάλαβα αυτό. Υποθέτω. Η παραγωγή κυρίως των ογκολογικών φαρμάκων γίνεται στο εξωτερικό, δεν γίνεται στην. Γιατί σας είχα ζητήσει παράδειγμα να μου πείτε για κάτι που παραγόταν εδώ, το οποίο ήταν. Δεν συνέφερε την εταιρεία. Το λίθιο, ας πούμε. Μόνο το λίθιο. Το λίθιο ήταν εδώ που το παρήγαγε η ελληνική εταιρεία, η οποία δεν μπορεί να καλύψει πλέον την αγορά, γιατί το κόστος παραγωγής είναι πολύ ψηλό πλέον, γιατί η πρώτη ύλη έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή του. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ας πούμε θα γίνει εισαγωγή από το εξωτερικό μέσω του ΙΦΕΤ. Είπατε 1100 οικοδικοί φαρμάκων που διαχειρίζονται 1010 στην ελληνική αγορά αυτή την ώρα, εννοείται από τα φαρμακεία, έτσι, κύριε Κιτσιμπάση? Από τις φαρμακοδοθήκες και από τα φαρμακεία. Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μια διαχείριση. Αλλά κοιτάξτε, το πρόβλημα των ελλείψεων σας λέω ότι είναι παγκόσμιο. Δηλαδή αυτά τα φάρμακα κυρίως αφορούν στην παραγωγή τους. Δηλαδή δεν υπάρχουν πρώτες ύλες. Παραδείγματος χάρη, παιδιατρικές αντιβιώσεις, έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει παγκόσμιο πρόβλημα, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Κάποια εισπνεώμενα, κυρίως παιδιατρικά πάλι. Υπάρχει παγκόσμιο πρόβλημα. Οπότε αυτό επηρεάζει και την χώρα μας. Μάλιστα. Και επειδή θα πήγαινε ούτως ή άλλως στο ποιες ελλείψεις φαρμάκων έχουμε αυτή την ώρα και καταγράφονται, μιας που εσείς έχετε την μεγάλη την εικόνα σαν πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κράτης Δωδεκανήσου, ήδη μας δώσετε λίγο πολύ το πλαίσιο αυτό. Από αυτούς τους 1010 κωδικούς, είπατε ότι πραγματικά ελλειπτικά, αν θυμάμαι καλά, είναι τα 650, έτσι. 690, είναι περίπου 700. Φάρμακα, ωστόσο από αυτά είναι δηλωμένα μόνο τα 155. Τι σημαίνει δηλωμένα μόνο τα 155? Η εταιρεία οφείλει, όταν ένα φάρμακο δεν έχει να στείλει στα φαρμακεία, στις φαρμακοποθήκες, συγγνώμη, να το δηλώσει στον ΕΟΦ ότι ξέρετε έχω ένα πρόβλημα παραγωγής, αναμένεται να αποκατασταθεί η παραγωγή, η κυκλοφορία ξανά του φαρμάκου σε τόσο χρονικό διάστημα. Αυτό οφείλει να το ενημερώσει, να ενημερώσει το κράτος, τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Από αυτά τα 690, σας λέω ότι δηλωμένα είναι μόνο τα 155. Τα υπόλοιπα δεν είναι δηλωμένα. Γιατί λένε ότι η έλλειψη μπορεί να είναι παροδική. Δηλαδή ότι μπορεί να μην έχω αυτή την εβδομάδα, να έχω την επόμενη. Αυτό. Μάλιστα. Εδώ συμβαίνει κάτι και γίνεται έτσι. Μπορεί να μην τα έχω αυτή την εβδομάδα και να είναι την επόμενη. Υπάρχουν και αυτά, ναι, είναι και συχνό το σχετικά το φαινόμενο. Δηλαδή μια εταιρεία μπορεί να ζητήσει ένα φάρμακο τώρα να μην το έχει, την επόμενη εβδομάδα να το έχει, την παραεπόμενη πάλι να μην το έχει. Ανάλογα με την τιμή του, θέλετε να πείτε? Όχι, δεν έχει να πειράσει αυτό η τιμή, είναι ανάλογα με την,
με την προσφορά και τη ζήτηση. Δεν θα το έλεγα τόσο προσφορά και ζήτηση, αλλά θα το έλεγα ότι οι ποσότητες που έρχονται είναι περιορισμένες. Μάλιστα. Δεν μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση της αγοράς. Ωραία. Μέσα στο επόμενο λοιπόν δίμηνο θα ξέρουμε τι γίνεται με αυτά τα σκευάσματα. Θα έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση. Εάν θα είναι στα 400, αν θα είναι στα πολύ περισσότερα, γιατί θα έχουμε και τις ενστάσεις από τις φαρμακευτικές εταιρείες, οπότε μπορεί να είναι πολύ περισσότερα. Αλλά λέτε και κρατάω την αρχική σας την επισήμανση ότι φαίνεται να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτές οι ανατιμήσεις για τα πολύ φθηνά φάρμακα, ακόμα και αυτά πολύ περισσότερα αυτά που είναι κάτω των 5 ευρώ, διότι έτσι θα σταματήσουν ενδεχόμενα ή θα αντιμετωπιστούν οι πολλές ελλείψεις οι οποίες παρουσιάζονται αυτή την ώρα, ναι. Θα αποδειχθεί αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Γιατί αυτή τη στιγμή λέμε ότι και οι εταιρείες, ας πούμε, δηλώνουν ότι η τιμή των φαρμάκων είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για την κυκλοφορία. Εφόσον λοιπόν το Υπουργείο κάνει μια κατεύθυνση προς αυτό που ζητάνε οι εταιρείες, μένει να αποδειχθεί αν είναι όντως αυτό το πρόβλημα. Ένα από τα προβλήματα, τέλος πάντων. Γιατί σας εξηγώ, δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, αλλά ένα από τα προβλήματα είναι και η χαμηλή τιμή των φαρμάκων. Μάλιστα. Είναι κυρίως σε αυτές τις κατηγορίες που αυξάνονται. Επίσης είδα ότι πολύ περισσότερο αφορά τα ενέσιμα. Είναι αλήθεια αυτό? Κάποια είναι ενέσιμα, κάποια είναι φθηνά γενώσιμα. Είναι διάφορα, είναι διάφορα σκευάσματα. Ναι, είχε αρκετά ενέσιμα μέσα. Τα ενέσιμα έχουν και υψηλότερο κόστος παραγωγής, βέβαια, έτσι. Λόγω του ότι ακολουθούν μια πιο πολύπλοκη διαδικασία, η οποία είναι υψηλότερης ποιότητας και το κόστος αυξάνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κιτσιμπάση, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.